Καλησπέρα από τη Μητρόπολη Αθηνών. Εδώ πριν λίγα λεπτά ο πολιτικός κόσμος της χώρας αποχαιρέτησε σύσσωμος τον Αντώνη Λιβάνη, την εμβληματική προσωπικότητα, τον Αντώνη Λιβάνη που η ζωή του ήταν συνυφασμένη με το Πασόκ, τον Ανδρέα Παπανδρέου και τις εκδόσεις όπου άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του. Ήταν πολύς ο κόσμος εδώ. Ήταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος, οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής, Αλέξης Τσίπρας και Γιώργος Παπανδρέου, η πρόεδρος του κινήματος Αλλαγής Φόφη Γεννηματά, βουλευτές και ιστορικά στελέχη από όλα τα κόμματα, ιστορικά στελέχη από το ΠΑΣΟΚ. Στον επικίδιο λόγο του, ο γιος του Ηλίας επεσήμανε ότι ο Αντώνης Λιβάνης έφερε την αλλαγή και εμπέδωσε την κουλτούρα της μέσα από τα βιβλία. Θεμελίωσε την αλλαγή στην πράξη, η σκέψη σου ήταν πάντα στην κοινωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά της, η Φόφη Γεννηματά χαρακτήρισε τον Αντώνη Λιβάνη γνήσιο εκφραστή των προοδευτικών ιδεών. Πρέσβευε στη συνεννόηση και την ομοψυχία, επεσήμανε χαρακτηριστικά η επικεφαλής του κινήματος αλλαγής. Μαζί σου φεύγει μία ολόκληρη εποχή, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή της. Ο Νικήτας Κακλαμάνης χαρακτήρισε τον Αντώνη Λιβάνη άτρωτο από το χρόνο. Ενώ ο κύριος Κρεμαστινός, στο δικό του επικείγειο λόγο, ανέφερε ότι ο Αντώνης Λιβάνης μεσολαβούσε μεταξύ του Ανδρέα Παπανδρέου, του Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη για να αποφεύγονται οι συγκρούσεις. Όταν οι φίλοι σου έλεγαν «Αντώνη, κάτι πρέπει να αφήσεις στην ιστορία», εσύ απαντούσες ότι θα τα πάρεις όλα μαζί σου. Τα τελευταία 8 χρόνια της ζωής του Ανδρέα Παπανδρέου, μόνο ο Αντώνης Λιβάνης ήξερε τι είχε συμβεί, ανέφερε χαρακτηριστικά το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κρεμαστίνος. Ευχαριστούμε, Δημήτρη.